Έλα, Μιχάλη μου. Πες μας την τελευταία εξέλιξη. Καλησπέρα. Από τις 11 η ώρα το πρωί είναι στις ανακριτικές αρχές εδώ στα δικαστήρια της Βέρειας οι κατηγορούμενοι. Πριν λίγο 3 και 5 ακριβώς βγήκε από το δικαστικό μέγαρο, κρίθηκε προφυλακιστέα. Ο κύριος Ζιγουλιάνος, ο δικηγόρος της κατηγορούμενης, μας είπε ότι ήταν συγκλονιστικές οι μαρτυρίες αυτά που έχει πει στον ανακριτή. Είπε δηλαδή ότι δεν κατάλαβα το τι έκανα. Το έκανα την ώρα που τάιζα το παιδί, ήμουν σε κατάσταση σοκ, ισχυρίστηκε ότι είχε ψυχιατρικές διαταραχές, δεν είχε την αίσθηση το τι έκανα. Τώρα πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Να πούμε ότι πριν λίγο, Τατιάνα, εδώ στα δικαστήρια της Βέρειας υπήρχαν και κάποιοι συγκεντρωμένοι οι οποίοι ήταν από την μεριά του πατέρα, οι οποίοι τον υποστήριζαν, έλεγαν ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Ο δικηγόρος του πατέρα κατέδεσε μήνυση στους γονείς για εξύβριση και αμέλεια για το περιστατικό το οποίο έγινε στην κηδεία. Και όπως μας είπε στην κάμερα του Α, ότι ήθελε το μωρό να το πάρει ο ίδιος, να το θάψει στον τόπο καταγωγής του, εκεί όπου είναι θαμμένος και ο πατέρας του, Τατιάνα. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο το βίντεο και αναλυτικά τις δηλώσεις του πατέρα. Θα ακούσουμε και τον δικηγόρο, τον κύριο Σούρλα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η κατηγορούμενη θα οδηγηθεί στο ψυχιατρίο των φυλακών, γιατί μια γυναίκα για να σκοτώσει με τέτοιο βάναυσο τρόπο το 6 μηνών βρέφος της την ώρα που το ταΐζει, μάλιστα σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το βρέφος πρέπει να φέρει χτυπήματα και με τον μπιμπερό. Μια γυναίκα που όταν βγήκε έξω, σύμφωνα με τη μαρτυρία του γείτονα, μονολογούσε και ισχυριζόταν ότι το μωρό είναι βρικόλακας και ότι αν έπινε αίμα και του έδινε αίμα, θα γλίτωνε, θα γινόταν καλά, έπρεπε να το ταΐσει αίμα, δηλαδή η γυναίκα παραλυρούσε. Μία γυναίκα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, η οποία ενδεχομένως να πάσχει από μία βαρύτατη ψύχωση, δηλαδή να έχει καταθλιπτική ψύχωση, θα οδηγηθεί στο ψυχιατρίο ή στις φυλακές με τις υπόλοιπες κρατούμενες. Έχουμε αυτή την πληροφορία, ξέρουμε κάτι γι' αυτό? Όπως λένε οι πληροφορίες μας, Τατιάνα, ότι θα την εξετάσει και ψυχίατρος για να δουν τα περαιτέρα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική, από ό,τι λένε, αλλά πρέπει πρώτα να την εξετάσει γιατρός, να βγει η πραγματογνωμοσύνη και μετά να αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα πάνε. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα την εξετάσουν. Βεβαίως. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω και πάμε να δούμε τι προηγήθηκε. Διότι πήγε εκεί ο πατέρας του βρέφους, τον είδαμε για πρώτη φορά, έκανε δηλώσεις στις κάμερες, είδαμε τον δικηγόρο, τον κύριο Σούρλα. Μάλιστα, όπως είπαν, θα πρέπει να ερευνηθεί αν η μητέρα του βρέφους είναι μπλεγμένη σε μαύρη μαγεία. Κατέθεσαν μήνυση, θα δούμε το βίντεο και θα ακούσουμε τον κύριο Σούρλα σε λίγο. Περπάτα. Ένταση στα δικαστήρια της Βέρειας, όπου συγκεντρώθηκαν συγχωριανοί του πατέρα του βρέφους, οι οποίοι ήταν εξοργισμένοι με την 37χρονη μητέρα, που φέρεται να δολοφόνησε το μόλις 6,5 μηνών μωράκι της. Ποια μάνα το κάνει αυτό το πράγμα? Πόσο μεγάλο είναι το παιδί σου? Το μεγαλώνει το παιδί σου, το κάνει και στους 6 μηνών το σκοτώνει? Το παιδί είναι ένα νοικοκύρης καλός, εργατικός, με κανένα αγώνα τη συνεφέρει. Σε 6 μήνες σηκώθηκε και έφυγε. Δεν έκασε πολύ καιρό στο χωριό. Η 37χρονη μητέρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του βρέφους της στο σπίτι του στο μακροχώρι Μαθίας κρίθηκε προφυλακιστέα. Ο δικηγόρος της αναμένεται να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Φώναζε πιθράς, πίναμε καφέ, φώναζε και αυτήνα, δεν φαινόταν τίποτα, αλλά δεν ξέραμε ότι παίρνει και φάρμακα. Οι δικοί της το ήξεραν? Το ξέρανε και πολύ καλά το ξέραν, δεν τη συμπαραστάθηκαν, φαίνεται. Κλέψαν το παιδί μου. Είναι όλοι συνένοχοι, ο παππούς. Είναι ο πατέρας του άτυχου βρέφους που φέρεται να δολοφονήθηκε από τα χέρια της ίδιας του της μητέρας. Επιτέθηκαν στον πατέρα, δεν άφησαν τον πατέρα να πει το τελευταίο αντίο στο παιδί του. Πήγαν και να τον λιντσάρουν όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του. Ο